Την τρίτη έξοδο στις αγορές από την αρχή του έτους κάνει το ελληνικό δημόσιο. Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου σε μια συγκυρία όπου το κλίμα είναι ευνοϊκό χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και των βελτιωμένων περιθωρίων δανεισμού από τις αγορές μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Standard & Poor's. Έως τώρα, με τα δύο προηγούμενα ομόλογα, δεκαετούς διάρκειας τον Ιανουάριο και 30ετούς διάρκειας τον περασμένο μήνα, αντλήθηκαν 3,5 και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Έχουν αντληθεί έτσι τα 6 από τα 10 έως 12 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ο αρχικός σχεδιασμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το σύνολο του έτους.